Πάμε να δούμε γιατί έχουμε ένα θρύλο με τον Νίκο Βαγγελάτο. Η Τατιάνα bye bye, goodbye, τη είπε το ε. Ο Βαγγελάτο τι γίνεται εδώ. Σωστά. Και όπω γνωρίζαμε, και ο Νίκο Ευαγγελάτο θα ακολουθούσε την σύζυγό του, την Τατιάνα Στεφανίδου, για νέου τηλεοπτικού ορίζοντε, εάν και εφόσον έβρισκαν τηλεοπτική στέγη, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, νέε πληροφορίε έρχονται στο προσκήνιο που θέλουν τον Νίκο Ευαγγελάτο να συζητάει εκ νέου με τον τηλεοπτικό σταθμό, με το Ε, ώστε να ανανεώσει την συνεργασία του. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα και είναι σίγουρο κατά ένα τεράστιο ποσοστό είναι ότι δεν θα είναι πλέον στο Δελτίο Ειδήσεων. Καλά, αυτό το έχουμε πει. Έτσι, άρα από Δελτίο Ειδήσεων ξεχνάμε. Δεν θα είναι στο Δελτίο Ειδήσεων ο Νίκος Ευαγγελάτος. Και επίσης να πω και κάτι που το ακούμε για πρώτη φορά, ότι στο Δελτίο Ειδήσεων ίσως να μην είναι κάποιος άνθρωπος από την τηλεόραση που ξέρουμε, κάποιος διάσημος, ίσως να είναι ένα νέο πρόσωπο. Όπως κάποτε ο Sky έβγαλε την Σία Κοσιόνι ως ένα άφθαρτο πρόσωπο και έγινε σήμερα από τις πιο γνωστές παρουσιάστρες. Όχι ένα φιρμ... Τι κάνει παιδιά της φιρμής στο κανάλι, τι κάνει εδώ. Κοράκι έχουμε. Τι έχουν είδε έτσι. Λοιπόν... Τι έχουν είδε έτσι, παιδιά. Γέλα. Δείξτε σου τα κλίπ, παρακαλώ. Δείξτε σου τα κλίπ. Και σου εδώ. Τι έγινε. Τι έπαθες εδώ. Πάμε, από εκεί και πέρα, από ναι. εκεί και πέρα, ο Νίκος Ευαγγελάτος αυτό που συζητάει είναι για να κάνει ίσως μια ενημερωτική εκπομπή στον τηλεοπτικό σταθμό Ε. Οπότε σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα η Τατιάνα Στεφανίδου φεύγει, αυτό είναι γνωστό. Ο Νίκος Ευαγγελάτος δεν κάνει το Δελτίο Ειδήσεων. Ίσως είναι ένα νέο πρόσωπο που δεν είναι γνωστό. Ο Ευαγγελάτος θα κάνει, δεν κατάλαβα. Θα κάνει, πάμπες θα κάνει, θα και χαρτιά την... από το σούπερ μάρκετ που έχει το διαδικτυακό. Θα κάνει τηλεοπτική εκπομπή, κάποια ενημερωτική εκπομπή. Μια φορά τη βδομάδα ίσως. Κάπως έτσι. Μάλιστα. Κάπως έτσι. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ αυτούς τους μήνες, τους καλοκαιρινούς, είναι εκτός από τον ήλιο, είναι καυτή και για τις εξελίξεις. Έτσι, οι τελευταίες. Άρα εδώ χωρίζουν έχουμε... οι δρόμοι του ζεύγους Ευαγγελάτου Στεφανίδου. Ο καθένας θα πάρει το δρόμο του, από ό,τι φαίνεται, σε διαφορετικά κανάλια, σε διαφορετικά σπιτικά τηλεοπτικά. Έτσι. Για να δούμε. Μάλιστα. Τουλάχιστον έχουν δουλειά και οι δύο, γιατί είναι και οι δύο καλοί σε αυτό που κάνουν. Δεν έχει δουλειά, από ό,τι φαίνεται. Εγώ είχα κάνει πρόταση. Η πρότασή μου για το Φουρτιώτη με το Βριόν τα βρήκανε. Είπαμε ναι, το Βουρτιώτη. Ναι, ναι, ναι. Περίμενε. Όχι, στην κρατική τηλεόραση μπορεί να πάει. Α, σωστό. Η Τατιάνα, είπαμε. Είναι το κορίτσι του ΣΥΡΙΖΑ. Του Βάρα θα μπορούσε να πάει. Να παρουσιάζει το Δελτίο Ειδήσεων. Πολύ ωραίο. Αμέ. Και να έχει και τη Λίλα μετά την άλλη, αυτή τη Λίλα. Να βρίζει και να σατυρίζει και να ξεφτυλίζει τους Έλληνες πατριώτες που σηκώσαμε την ελληνική σημαία για τη Μακεδονία μας. Ανεπίτρεπτα τη σημερινή εποχή. Ανεπίτρεπτα. Αυτά κάνουνε. Κρατική τηλεόραση στο Gay Pride. Χορηγός, η κρατική τηλεόραση και για το μακεδονικό, για το σαλητήριο το αγνοήσανε, κύριοι. Εδώ μας έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ τις αρχές της αξίας της Ελλάδας. Πάνε να ρημάξουν το πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Δεν τους αφήσουμε. Είμαστε Έλληνες πατριώτες. Ακριβώς. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Το δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Πρέπει να δώσουν και αύριο το παρόν όλοι οι πατριώτες στα συλλαλητήρια. Πού έχει συλλαλητήρια, αυτό. 21 μέχρι στιγμής πόλης. 7.30 ώρα. Αύριο ξεκινάνε δυναμικά τα συλλαλητήρια, ελληνική σημαία και όλοι μαζί για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Όλοι μαζί, χέρι-χέρι με την ελληνική σημαία, να τη σηκώσουμε όρθιοι και να σηκώσουμε το ανάστημά μας. Είμαστε Έλληνες και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Πάνε να μας αλλοιώσουν. Δεν θα το επιτρέψουμε. Είπαμε η Μακεδονία και που μιλάμε... δεν θα τους περάσει, έτσι. Έτσι και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Σερβός είμαστε πατριωτικό κόμμα με πρώτο το. Το μεγάλο πατριώτη των προεδρών μας, τον Γιώργο του Καρατζαφέρη. Και που τα λέει όλα με το όνομά τους. Και μια και που μιλάμε για την